Καλησπέρα, είμαστε εδώ στο πρώτο δημοτικό σχολείο όπου ψηφίζω εδώ και τα τελευταία χρόνια. Θέλω να πω ότι σήμερα και αυτές οι εκλογές, το διακύβευμα για την αυτοδιοίκηση αλλά και για τη χώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Η επόμενη πενταετία πραγματικά θα είναι για τον τόπο, για τη χώρα αλλά και ειδικότερα για το Δήμο μας, για την Άουσα, μια ιδιαίτερα δύσκολη πενταετία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς κάναμε την προσπάθεια να συνεχίσουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα με την εμπειρία, με την γνώση, με την διεκδικητικότητα και την αποτελεσματικότητα, γιατί θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε και τις δυνατότητες και να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του τόπου μας για το καλό της κοινωνίας, του τόπου και των πολιτών μας. Η δημοτική ανανέωση, όπως έχουμε πει, συνεχώς είναι κοντά στα πράγματα, δίπλα στον πολίτη, ειδικά αυτή την εποχή που έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα στο κοινωνικό επίπεδο. Είμαστε κοντά στο λαό, προσπαθούμε να βελτιώνουμε την ποιότητα ζωής του, αλλά και να στηρίζουμε πραγματικά έτσι τις ομάδες, τις κοινωνικές ομάδες που έχουν ιδιαίτερα την ανάγκη του κράτους, και ο Δήμος φυσικά γι' αυτό δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο με την παροχή όλων αυτών των υπηρεσιών, από την ξυλία, θέλετε, από τα κοινωνικά παντοπολία, από την συμπαράσταση με το νομικό πρόσωπο και όλα τα προγράμματα φυσικά που αξιοποιούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να ευχηθώ και στους συνυποψηφίους, τους επικεφαλείς των τριών παρατάξεων, αλλά και σε όλους τους δημοτικούς και στους τοπικούς συμβούλους, καλό αγώνα, καλή επιτυχία. Μετά τις εκλογές δεν θα υπάρχουν ούτε νικητές ούτε νικημένοι. Θα είναι νικητής ο ίδιος ο λαός, ο ίδιος ο τόπος. Να πάμε έτσι ομαλά και να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα που ευελπιστούμε. Είναι φυσικά η δημοτική ανανέωση να είμαστε οι νικητές. Το κλίμα που εισπράττω τις τελευταίες μέρες είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, πάρα πολύ αισιόδοξο. Θα ξεκινήσω τώρα μία σειρά επισκέψεων σε όσα εκλογικά τμήματα προλάβω. Θέλω να είμαι κοντά στον κόσμο όσο μπορώ. Και να σας ευχαριστήσω και εσάς για την παρουσία σας εδώ και να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για τον τόπο, έτσι. Ευχαριστώ πολύ.